αριθμό αγαθού, όπως είναι το νερό, η διοίκηση της ΕΙΑΤ και εγώ προσωπικά θα θέλαμε για άλλη μια φορά να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους και κυρίως τους ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά συμπολίτες μας. Και να διαβεβαιώσω επίσης ότι το επόμενο διάστημα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα συζητήσουμε για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, σχολείων και νοσοκομείων με στα πλαίσια αυτού του προβλήματος, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πιθανή νέα έλλειψη νερού. Κάτι που βέβαια για κάποιες από αυτές θα έπρεπε να το έχουν φροντίσει και μόνοι. Την αρχή ήταν μια βλάβη που διαπιστώθηκε στον κεντρικό αγωγό που φέρνει το νερό από την Αραβισσό. Είναι ένας αγωγός πολύ μεγάλης διαμέτρου, 1,65, συνολικού μήκους 55 χιλιόμετρων περίπου και μεταφέρει νερό που είναι της τάξης των 90.000 κυβικών την ημέρα. Αυτός ο αγωγός έπαθε ολική θράψη, η οποία διαπιστώθηκε αφού έγινε η αποκάλυψη της θέσης της βλάβης μεταξύ των μεσανύχτων της Τρίτης και του ξημερώματος της Τετάρτης και ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευής εκεί. Και βέβαια για να φτάσουμε στην ανίχνευση της βλάβης και στην διαπίστωση της ζημιάς, της μεγάλης ζημιάς, έπρεπε να είχε προηγηθεί μία σταδιακή διακοπή της παροχέτευσης νερού από την Αραβισσό. Λοιπόν, ότι η βλάβη απαιτούσε, ήταν καθολική αστοχία και απαιτούσε αντικατάσταση τμήματος, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία αντικατάστασης ενός τμήματος 6 περίπου μέτρων στη συγκεκριμένη θέση. Η εταιρεία και η αντίστοιχη διεύθυνση είχε προνοήσει και είχε έτοιμο αυτά το κομμάτι και τη συνδεσμολογία του για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Να πω εδώ ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν υπήρχε άλλος τρόπος να γίνει αυτή η αντικατάσταση, γιατί ακούστηκαν για αυτά, εκτός από την προσθήκη ενός χυτοσιδηρού χαλίβδινου, με συγχωρείτε, τμήματος με τα ειδικά του εξαρτήματα. Γιατί ακούστηκαν κάτι που θα μπορούσε να βάλουμε πλαστικό ή δεν ξέρω τι άλλο, ή να επισκευαστεί με ρητίνες. Να πω επίσης ότι δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις μικρών ή μεγαλύτερων διαρροών όλο το προηγούμενο διάστημα. Αντίθετα, οι πρώτες ενδείξεις που το αρμόδιο τμήμα, τα όργανα έδειξαν για το συγκεκριμένο αγωγό ήταν το πρωί της Τρίτης και μετά από τον έλεγχο που έγινε από τα αρμόδια τμήματα της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι αυτή η απώλεια παροχής στον συγκεκριμένο αγωγό οφείλεται σε διαρροή στη συγκεκριμένη θέση, η οποία διαπιστώθηκε αμέσως μετά και οπτικά ήταν στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής Σύντου.